Αστυνομία, στον κύριο Χριστό Ανδρέου. Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρέου. Καλημέρα, κύριε Σάτο. Λοιπόν, να δούμε όλες τις εξελίξεις. Καταρχάς, από αυτή την υπόθεση με το κοριτσάκι. Χθες τα λέγαμε για ένα που βρέθηκε μόνο του. Μετά εντοπίσαμε το δεύτερο στο Πουρνάρα. Και να ξεκινήσουμε από αυτό. Στο Πουρνάρα μπαίνουν, δεν διερωτάται κανείς με το που πάνε εκεί, τι κάνει ένα παιδάκι που είναι εμφανώς ότι δεν είναι της κοπέλας άλλης της Νιγηριανής. Ποια είναι η διαδικασία στο Πουρνάρα, κύριε Ανδρέου? Γιατί έγινε απόγευμα να μάθουμε το παιδάκι είναι εκεί. Ναι, το απόγευμα γύρω στις 4 και 4 το είχε μεταβεί η συγκεκριμένη γυναίκα μαζί με το παιδί και κατά την είσοδο στο Πουρνάρα. Μέλος μας αντιλήφθηκε και ήδη η προθέση της ήταν όπως παραδώσει το παιδί, γιατί όπως ήδη ανέφερε σε συνέντευξη που ακολούθησε, ότι κατά τη διάρκεια που προσπαθούσαν να διέλθουν από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές, φαίνεται ότι το παιδί βρισκόταν μόνο του και η ίδια σε μια προσπάθεια να μην χαθεί το παιδάκι, το είχε πάρει στην κατοχή της. Άρα εκείνη την ώρα με το που έφτασε στο Πουρνάρα, ήταν το απόγευμα που έφτασε, δεν ήταν από το πρωί εκεί. Ναι, μάλιστα. Όχι, όχι. Και ξέρουμε πώς έφτασε στο το Πουρνάρα. Το απόγευμα είχε φτάσει εκεί και με την άφηξη της αιτήθηκε άσυλο. Είναι η διαδικασία που ακολουθείται για όλες τις περιπτώσεις όπου παρά τη μετανάστευση. Είδαμε πώς ήρθε, πώς έφτασε στο Πουρνάρα η Νιγηριανή, υπήκοος. Ναι, έχει ληφθεί κατάθεση από την κοπέλα αυτή, η οποία έχει δώσει διάφορους ισχυρισμούς. Να αναφέρουμε, κυρία Σάβα, ότι από το πρωί υπήρξε μια πληροφορία ότι ενδεχομένως ένα όχημα με άγνωστους αριθμούς και άγνωστο οδηγό είχε παραλάβει αριθμό μεταναστών από τη συγκεκριμένη περιοχή τις πρωινές ώρες. Όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να τη διασταυρώσουμε την πληροφορία αυτή και ήταν άγνωστο ακόμα και μέχρι και σήμερα φυσικά είναι άγνωστα ποια πρόσωπα είναι αυτά τα οποία είχαν μεταφέρει κάποιους μετανάστες αλλού. Εμείς έπρεπε να προχωρήσουμε στην επιχείρηση για να εντοπίσουμε το παιδάκι. Αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα παιδάκι 3 χρόνων, που αν βρισκόταν μόνο του στην συγκεκριμένη περιοχή, αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους. Οπότε αυτό διασταυρώθηκε, μπορούμε να πούμε, επιβεβαιώθηκε μετά που είχαμε εντοπίσει και το δεύτερο παιδάκι, που ήταν μαζί με την αλλοδαπή την κοπέλα, όπου μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι ένα όχημα είχε παραλάβει τόσο την ίδια μαζί με το παιδάκι και κάποιους άλλους αλλοδαπούς οι οποίοι είχαν φαίνεται περάσει στις ελεύθερες περιοχές τη συγκεκριμένη ώρα. Ναι. Τώρα, κύριε Ανδρέου, οι γονείς των παιδιών μείναν πίσω, τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί του κατοχικού καθεστώτος. Τι ακριβώς συνέβη? Διότι λέμε ότι διευκολύνουν έτσι την μετακίνησή τους. Πώς έμειναν πίσω αυτοί? Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Υπάρχει φυσικά η κατάθεση της κοπέλας αυτής, το τι ακριβώς συνέβη, όμως και η ίδια δεν είχε αντιληφθεί σύμφωνα με τα δικά της δεδομένα τις λεπτομέρειες όλες. Φαίνεται πως έχω πει τόσο η οικογένεια, η οποία είναι πενταμελής, τόσο από δύο δίδυμα παιδάκια, υπάρχει ακόμα ένα μικρότερο, μαζί με την ίδια και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία προσπάθησαν να περάσουν. Κάτω από ακόμα διευκρίνησες συνθήκες, φαίνεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους ή κάτι θα πρέπει να έγινε με αποτέλεσμα. Να τραβούν σε φυγή. Η συγκεκριμένη κοπέλα είχε εντοπίσει το παιδί το οποίο ήταν μόνο του και όπως σας έχω πει και προηγούμενα το είχε πάρει για να μάλιστα, τώρα, μην λοιπόν, γυρεύσει. Η αστυνομία είναι έτσι, διερευνά τώρα κύκλωμα διακινητών, συζητάμε για εμπορία προσώπων. Τι ακριβώς, οι ενέργειες σας σήμερα ως αστυνομία? Ναι. Εμείς διερευνούμε ό,τι διερευνούμε σε όλες τις περιπτώσεις που εντοπίζονται παρά τη μετανάστε να έρχονται στις τελευταίες περιοχές. Και να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι μετανάστες έρχονται μέσω της πράσινης γραμμής, γίνονται συνεντεύξεις στα πρόσωπα αυτά. Και απότερο σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε τους διακινητές οι οποίοι μεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς. Yeah. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι το όχημα το οποίο σύμφωνα με τον ισχυρισμό της ίδιας πέβαιναν μέσα δύο πρόσωπα, οδηγός και συνοδηγός, φαίνεται να εμπλέκονται σε διακίνηση μεταναστών. Yeah. Αυτό είναι ο σκοπός μας αυτή τη στιγμή, να εντοπίσουμε τα στοιχεία των προσώπων αυτού και να προχωρήσουμε στη διερεύνηση. Ναι, τώρα κύριε Ανδρέου, ένας τηλεθεατής λέει γιατί η αστυνομία δεν μας ενημερώνει για τους 37 τύπους μετανάστες που πέρασαν σήμερα το πρωί από την περιοχή της Λεύκας. Δεν ξέρω, έχετε τέτοια πληροφόρηση? Κατά είναι καθημερινό φαινόμενο. Κάθε μέρα υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι έρχονται από διάφορες περιοχές της πράσινης γραμμής. Κάποτε είναι μεγάλος αριθμός, κάποτε ένας, κάποτε δύο. Υπάρχουν καθημερινό αυτό το φαινόμενο. Όπως και να έχει, η αστυνομία δεν είναι η δουλειά της να προβαίνει σε δηλώσεις αναφορικά με τη διέλευση μεταναστών. Εμείς, παραλαμβάνοντας αστυνομία, προχωρούμε στη διερεύνηση, προχωρούμε σε συνεντεύξεις από τα πρόσωπα αυτά, ακριβώς για να εντοπίσουμε την ποινική πτυχή του θέματος, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που υποβοηθούν τα άτομα αυτά να έρχονται σε ελεύθερες περιοχές. Τώρα, κύριε Ανδρέου, να περάσουμε στην υπόθεση του.